Με την παρουσία μας σήμερα στην πύλη του στρατοπέδου Γεωργούλα, διεκδικούμε οι στρατευμένοι νέοι μας να έχουν εκείνη τη διαβίωση που απαιτούν και οι όροι υγειονομικής λόγω του κορονοϊού, αλλά και οι ανθρώπινοι λόγοι για ένα στρατευμένο. Απαιτούμε διαγνωστικά τεστ τακτικά, ιδιαίτερα όταν οι στρατευμένοι παίρνουν άδεια και επιστρέφουν. Απαιτούμε να αραιώσει η παρουσία τους στους θαλάμους, ούτως ώστε πραγματικά να μην υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς. Απαιτούμε να μην αυξηθεί η θητεία των στρατευμένων μας. Ο στρατός μας πρέπει να είναι στρατός που να φυλάει τα σύνορα και την εθνική ακεραιότητα της χώρας μας και όχι ένας νατοϊκός στρατός, στο οποίο ΝΑΤΟ δίνει κάθε χρόνο η χώρα μας 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν κάλλιστα για να στελεχωθεί επαρκώς το δημόσιο σύστημα υγείας, τα σχολεία μας, να έχουν οι φαντάροι μας ένα μισθό ο οποίος θα τους επιτρέπει σε αυτή την περίοδο να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καλούμε τους στρατιώτες μας, τους στρατευμένους, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων να διεκδικήσουν από την πολιτική και φυσική ηγεσία τα αιτήματά τους να επιληθούν. Δεν μπορεί να κρυφτούν τα αιτήματα αυτά στο όνομα της πανδημίας.